Κοιτάξτε, είναι ένας γενικός συντηρητισμός του Βελουδού οργανωμένος. Πολύ αλλά καλός, βέβαια. είναι λιωμένος στην κυριολεξία, τον έχουν εξωστρακίσει. Δεν πάνε να κάνουν χίλιες μηνύσεις, προχτές από το συνεταιρισμό θα προσφύγουμε σε τέτοια και ξέρω εγώ. Γιατί είπα ότι υπήρχε περίπτωση να φύγουν όλα τα φρούτα στη Ρωσία με 87 λεπτά το κιλό, να πούμε. Τι θέλανε, να μην μάθει ο κόσμος ότι ο Δήμαρχος ενδιαφέρθηκε αιματηρά για το πρόβλημα του εμπάργου και βρήκε λύση η οποία πετάχθηκε στα σκουπίδια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι συγκεκριμένες αναφορές του Δημάρχου Σερβίων Βελβεντού Αθανάσιου Κοσματόπουλου στην εκπομπή του Top Channel έκτακτη έκδοση στις 10 του Οκτώβρη προκάλεσαν την αντίδραση του αγροτικού συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, τα μέλη του οποίου τις προηγούμενες ημέρες αποφάσισαν σε γενική συνέλευση ομόφωνα να προστατεύσουν τη φήμη, όπως τονίζουν, του συνεταιρισμού τους. Έτσι, μετά από ομόφωνη απόφασή τους, χθες απέστειλαν εξώδικο κατά του Δημάρχου Σερβίων Βελουετού για τα όσα ανέφερε τη συγκεκριμένη εκπομπή, καθώς σύμφωνα με τη διοίκηση του συνεταιρισμού, τα όσα ανέφερε ο Δήμαρχος Ανάσιος Κοσματόπουλος για τη δυνατότητα εξαγωγών προς τη Ρωσία, παρά το εμπάρκο και την άρνηση των ροδοκινοπαραγωγών της περιοχής να δεχθούν τη δική του μεσολάβηση, συνιστούν δυσφήμιση και τον καλούν μέσα σε μία εβδομάδα να εμφανιστεί στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και να ανακαλέσει τα όσα είχε υποστηρίξει. Προς μεγάλη μας απογοήτευση, δυστυχώς, λάβαμε γνώση κάποιων δημοσίων δηλώσεων του Δημάρχου Σερβίων Βελβεντού, στις οποίες δυστυχώς αναφέρεται απρόκλητα, μάλλον δυσφημίζει απρόκλητα, τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού. Κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, υπάρχει η απόφαση να στείλουμε καταρχήν ένα εξώδικο, όπου με αυτό το εξώδικο διαμαρτυρόμαστε έντονα για αυτές τις πράξεις, για αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Δημάρχου. Και σύν της άλλης, σαφέστατα, θα πρέπει να ανακαλέσει αυτές τις δηλώσεις μέσα σε προθεσμία 7 ημερών. Παράλληλα, ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, με το εξώδικο που απέστειλε στο Δήμαρχο Σερβίων Βελβεντού, ζητά από τον κύριο Κοσματόπουλο μέσα στο ίδιο διάστημα να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία αναφέρονται στο εξώδικο. Να τον καλούμε να μας απαντήσει και συγκεκριμένα σε κάποια ερωτήματα. Δηλαδή, ποιοι συνεταιρισμοί τέλος πάντων κάνουν αισχρή δουλειά αντί να προσφέρουν στην περιοχή μας. Ή για παράδειγμα, τα ξύλινα τελάρα. Πότε ήρθε ο κύριος Δήμαρχος και με ποιον να καταθέσει κάποια προσφορά. Ή για το θέμα της μεταποίησης των γυναικών, του Γενικού Συνεταιρισμού Βελβεντού. Αναφέρει ότι κάποιοι πάτησαν και έλειωσαν την ομάδα μεταποίησης. Θα πρέπει να αναφερθεί ποιοι τελικά, μάλλον να μας απαντήσει συγκεκριμένα, ποιοι είναι αυτοί που προέβησαν σε αυτές τις ενέργειες. Ο Κοσματόπουλος, ο οποίος έλαβε χθες το απόγευμα το εξώδικο, τόνισε πως θα απαντήσει με συγκεκριμένες ενέργειες τις αμέσως επόμενες ημέρες. Δυστυχώς, σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάθε νόμιμη οδό. Προφανώς θα ακολουθήσουν κάποιες αγωγές.